Φίλοι ακροατές, φίλες ακροάτριες του Διάβλου, είστε πάντα συντονισμένοι στους 92,4 στα FM. Ξεφυλίζουμε μαζί τις σελίδες ραδιοφώνου. Ο Τάσος ο Τσίτσιρης είναι στην τεχνική υποστήριξη και τις μουσικές επιλογές. Η Μαρία η Απατζή στο μικρόφωνο σήμερα και στην κάμερα. Και έχουμε τη χαρά σήμερα να φιλοξενούμε στο στούντιο του Διάβλου τον βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, νεοεκλεγέντα πρόεδρο της Επιτροπής Αναθεώρησης του Συντάγματος και συνταγματολόγο καθηγητή στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο του Κύπρου, τον κύριο Ευρυπίδη Στυλιανίδη. Καλώς ήρθατε, κύριε Στυλιανίδη. Καλημέρα και ευχαριστώ για την πρόσκληση. Καταρχήν, είναι η πρώτη συνάντηση που έχουμε μετά τις εκλογές. Συγχαρητήρια και για την εκλογή σας ως βουλευτού στη Ροδόπη και βέβαια και στην πρόσφατη εκλογή σας αναφερόμαστε σαν πρόεδρος Επιτροπής Αναθεώρησης του Συντάγματος, κάτι που είχε φανεί στις προθέσεις και του αρχηγού της Νέας Δημοκρατίας και πρωθυπουργού, του κυρίου Μητσοτάκη. Και κάτι που είναι και στα καθήκοντά σας και στο αντικείμενό σας το επιστημονικό. Για μένα είναι μια επιστημονική και πολιτική, θα έλεγα, ολοκλήρωση η εκλογή στη θέση του Προέδρου. Είχα την ευκαιρία να ευχαριστήσω αμέσως μετά από αυτήν τους συναδέλφους που με ψήφισαν διακομματικά. Να πω ότι το να παίρνει 40 από τους 42 ψήφους και όλα τα κόμματα όχι μόνο να ψηφίζουν αλλά οι εισηγητές τους να εξάρουν για τη μέχρι τώρα κοινοβουλευτική διαδρομή και προσπάθεια είναι τιμητικό όχι μόνο για μένα αλλά και για την περιοχή που εκπροσωπώ, δηλαδή για τον νομό μας. Είχα την ευκαιρία στο παρελθόν να συμμετέχω σε δύο αναθεωρητικές διαδικασίες, στη μία ως συμπροταγωνιστής και στην άλλη ως παρατηρητής και παρεμβαίνων, και το 2001 δηλαδή και το 2007-2008 που ολοκληρώθηκε ο δεύτερος κύκλος με αναθεωρήσεως. Ήταν πολύτιμη εμπειρία η πρώτη επιτροπή, διότι ήρθε αμέσως μετά την ολοκλήρωση του διδακτορικού μου στη Γερμανία στο συγκεκριμένο αντικείμενο και τότε είχα τη δυνατότητα και την ευκαιρία να συνεργαστούμε πολύ ισχυρές προσωπικότητες πολιτικής ζωής που πρωταγωνίστησαν σε αυτήν την επιτροπή, όπως ο αείμνηστος Κωνσταντίνος Μητσοτάκης, ο σημερινός πρόεδρος της Δημοκρατίας ο Προκόπης ο Παυλόπουλος, ο Βαγγέλης ο Βενιζέλος, ο Μακαρίτης ο Γιάννης ο Κεφαλογιάννης, ο Γιάννης ο Βαρβιτσιώτης, ο Σταύρος ο Δήμας, προσωπικότητες οι οποίες σε μεγάλο βαθμό είναι ταυτισμένες και με την σύγχρονη πολιτική ιστορία της πατρίδος μας. Παράλληλα να πω ότι αυτή η πρόκληση έχει συμπληρωθεί στο παρελθόν από την δυνατότητα που μου είχε δώσει το Ελληνικό Κοινοβούλιο και η παράταξή μου να τους εκπροσωπήσω στην εκπόνηση του Ευρωπαϊκού Συντάγματος στην Συνέλευση για το Μέλλον της Ευρώπης υπό την Προεδρία του Ζισκάρ Ντεστέν και την Αντιπροεδρία του Τζουλιάνο Αμάτο του πρώην Ιταλού Πρωθυπουργού. Τότε ήμασταν τέσσερις, εγώ, η Μαριέτα Γιαννάκου, ο Γιώργος ο Παπαδρέου και ο Παρασκευάς Αυγερινός. Και βεβαίως σύμβουλος του Προεδρείου ήταν ο αείμνηστος Δημήτρης Τσάτσος, με τον οποίο διατήρησα μέχρι το τέλος ζωής του μια εξαιρετική σχέση και συνεργασία, διότι ήταν πολύτιμος καθηγητής με διεθνή εμπειρία αναγνωρισμένη από όλη την Ευρώπη. Τι σας έχει δώσει επομένως αυτή η εμπειρία και σε ελληνικό επίπεδο στις δύο προηγούμενες αναθεωρήσεις, τελευταία ολοκληρώθηκε το 8 όπως είπατε, αλλά και σαν επίπεδο Ευρώπης που εκεί πέρα συνοδοιπορήσατε με εξαιρετικές προσωπικότητες από την Ελλάδα και την Ευρώπη? Κοιτάξτε, η αναθεωρητική διαδικασία σε όλες τις χώρες και κυρίως στις χώρες που έχουν αυστηρό σύνταγμα έχει εξαιρετικά θεσμικό χαρακτήρα. Είναι λάθος λοιπόν να εγκλωβίζεται ο δημόσιος διάλογος στις μικροκομματικές ή τις προσωπικές αντιπαραθέσεις. Και είναι λάθος ο σχεδιασμός και η υλοποίηση μιας αναθεώρησης να αποβλέπει μόνο την επικαιρότητα ή την πρόκληση των επομένων εκλογών. Αυτό που έχω πει από την αρχή είναι ότι η προσέγγιση θα πρέπει να οδηγεί σε θεσμικές συγκλήσεις, σε ιδεολογικοπολιτικές συνθέσεις και βεβαίως σε μια στρατηγική λογική η οποία θα προσπαθεί να δημιουργήσει τον προσανατολισμό της χώρας τα επόμενα χρόνια. Δηλαδή η ματιά των πρωταγωνιστών, των κομμάτων και των πολιτικών θα πρέπει να είναι στραμμένη σε επόμενες γενιές και όχι σε επόμενες εκλογές. Αυτή ήταν και η βάση κανόνων που εγώ επικαλέστηκα και ζήτησα να εφαρμοστούν αμέσως μόλις ανέλαβα την Προεδρία της Επιτροπής προχθές στο Ελληνικό Κοινοβούλιο. Και οφείλω να πω ότι καταρχήν τουλάχιστον υπήρξε θετική ανταπόκριση από όλα τα κόμματα, από όλο το φάσμα το πολιτικό. Τώρα, έχουμε μπροστά μας μία αναθεώρηση η οποία αφορά 49 διατάξεις του συντάγματος, από τις οποίες οι 10 περίπου είναι καταργήσεις μεταβατικών διατάξεων, άρα έχουμε 39 θέματα να συζητήσουμε, τα οποία από την πρώτη ώρα εισηγήθηκαν να χωριστούν σε θεματικές ενότητες, σε 10 θεματικές ενότητες,
που να έχουν τα άρθρα και οι διατάξεις συνάφεια μεταξύ τους. Ας πούμε, η πρώτη συζήτηση βεβαίως θα γίνει επί της αρχής, η δεύτερη όμως συζήτηση θα γίνει στο άρθρο 3 και άρθρο 13, που είναι η σχέση κράτους-εκκλησίας. Θα γίνει την Τετάρτη η πρώτη συζήτηση, την Πέμπτη θα γίνει η δεύτερη. Επίσης, τους έδωσε ολοκληρωμένο προγραμματισμό συνεδρίων. Όταν κάποιοι συνάδελφοι ισχυρίστηκαν ότι είναι ασφικτικός ο χρόνος που μας έδωσε η Ολομέλεια, τους αντιπαρέθεσα τον αριθμό συνεδριάσεων που έκαναν οι προηγούμενες αναθεωρητικές επιτροπές, γιατί ήδη είχα μελετήσει τα χρονοδιαγράμματα. Έχουμε προγραμματίσει 12 συνεδρίες, οι οποίες θα γίνονται κάθε εβδομάδα, πρωί και αν χρειαστεί και απόγευμα, με δυνατότητα παράτασης αν χρειαστεί και πέρα από τον Οκτώβριο. Πάντως ο σχεδιασμός είναι μέχρι το τέλος του έτους να έχουμε ολοκληρώσει την αναθεωρητική διαδικασία και στην Ολομέλεια. Τα επίμαχα άρθρα είναι περίπου 6, αυτά τα οποία φαίνεται ότι έχουν πιθανότητα να αλλάξουν, δηλαδή δημιουργούνται εκεί οι συνθέσεις, αλλά αυτό βέβαια είναι ανοιχτό, γιατί θα εξαρτηθεί και από τις τοποθετήσεις των κομμάτων. Και επίσης ζήτησα να μην θεωρητικολογούμε, αλλά οι επικεφαλείς των ομάδων να καταθέτουν καταρχήν συγκεκριμένο κείμενο πρότασης και επ' αυτού να γίνεται η αντιπαράθεση, η συζήτηση και στο τέλος η σύνθεση της διάταξης που προτείνει η Επιτροπή προς την Ολομέλεια. Και να κερδίσετε τον απαραίτητο χρόνο, γιατί είναι και συγκεκριμένα τα χρονοδιαγράμματα. Και το χρόνο και την ποιότητα της νομοθέτησης. Σωστό. Επειδή αναφερθήκατε, κύριε Στυλιανίδη, στη δεύτερη συνεδρία που θα γίνει, γιατί η πρώτη είναι επί της αρχής, που αφορά στη σχέση κράτους-εκκλησίας, ένα θέμα πολύ σημαντικό για τη χώρα μας για πάρα πολλούς λόγους, το οποίο είναι ένα ζήτημα που πραγματικά ρίχνει κυβερνήσεις, αν δούμε την διαδρομή, την πολιτική στη χώρα μας. Ποιες είναι αυτές οι αλλαγές που σχεδιάζεται να γίνουν? Το συγκεκριμένο θέμα προτάθη προς αναθεώρηση από την πρώην πλειοψηφία του ΣΥΡΙΖΑ. Αντιθέτως, οι άλλες πολιτικές ομάδες διατύπωσαν επιφύλαξη για το αν πρέπει να αλλάξουν οι συγκεκριμένες διατάξεις. Οπότε, αν θέλετε να σας πω την πρόταση, η πρόταση όπως κατετέθη μιλάει για ένα ουδετερόθρησκο κράτος, ενώ η τότε αντιπολίτευση και η σημερινή πλειοψηφία πιστεύει ότι το υφιστάμενο σύνταγμα κατοχυρώνει τους διακριτούς ρόλους μεταξύ Εκκλησίας και Πολιτείας, λαμβάνοντας υπόψη και την ιστορική και πολιτιστική παράδοση της χώρας μας. Η συζήτηση θα έχει ενδιαφέρον και νομικό και πολιτικό, θα την παρακολουθήσουμε και εγώ έχω χρέος να προσπαθήσω να δημιουργήσω έτσι κανόνες τέτοιους ώστε να ακουστούν όλες οι απόψεις και η πλειοψηφία να εκφραστεί. Πάντως, αυτό που έχει ενδιαφέρον στην εκκίνηση αυτής της διαδικασίας είναι να απαντηθεί ένα θεμελιώδες ερώτημα που απασχόλησε την Προαναθεωρητική Βουλή, το κατά πόσο δηλαδή η Προαναθεωρητική Βουλή δεσμεύει την κύρια Αναθεωρητική Βουλή. Εδώ είχαμε αντίθετες απόψεις την προηγούμενη περίοδο. Η άποψη δική μου, αν ενδιαφέρει, είναι ότι δεν μπορεί να δεσμεύσει η Προαναθεωρητική την Αναθεωρητική Βουλή. Πρώτον, αυτή είναι η άποψη εγνωσμένου κύρου συνταγματολόγων, όχι μόνο τώρα, από την εποχή του Σβόλου και του Σαρίπολου μέχρι σήμερα, χωρίς να σημαίνει ότι δεν υπάρχει και αντίθετη μειοψηφούσα άποψη. Δεύτερον, είναι συνταγματική παράδοση. Και τρίτον, υπάρχει και ένα λογικό επιχείρημα ότι αν υπήρχε τέτοιου είδους δέσμευση όσον αφορά το περιεχόμενο, για ποιο λόγο μεσολαβούν οι εκλογές ανάμεσα σε δύο βουλές? Οι εκλογές έρχονται να εγκρίνουν ή να απορρίψουν την πρόταση μιας ομάδος η οποία έχει υποστηρίξει ποια πρέπει να είναι τα αναθεωρητικά άρθρα και ποιο να είναι το περιεχόμενό του στην προηγούμενη Βουλή. Άρα στην επόμενη Βουλή, αφού αποφασιστούν στην προαναθεωρητική τα άρθρα που πρέπει να αλλάξουν, συζητούμε επί της ουσίας και η ουσία τους προσδιορίζεται από τη νέα πλειοψηφία, όχι από την παλιά. Επομένως, έχουμε να δούμε ενδιαφέρουσες συζητήσεις, όπως είπατε, σε πολιτικό επίπεδο καταρχήν. Ποιες αλλαγές προφανώς θα αποφασιστούν που θα αφορούν το Σύνταγμα της χώρας? Υπάρχουν, όπως είπα, 5-6 σημεία. Και περάσαν και 11 χρόνια από το 2008 μέχρι τώρα. Έχει σημασία. Το Σύνταγμα δεν μπορεί να αλλάζει όπως ο κοινός νόμος. Σίγουρα. Γιατί το Σύνταγμα ουσιαστικά έχει δύο χαρακτηριστικά. Πρώτα απ' όλα είναι η κωδικοποίηση του αξιακού μας κώδικα. Είναι η θεσμική έκφραση του αξιακού μας κώδικα, της πολιτιστικής μας ταυτότητας δηλαδή, που την έχουμε ανάγκη μέσα σε αυτό έτσι το ρευστό περιβάλλον της παγκοσμιοποίησης. Και δεύτερον, το Σύνταγμα είναι και οι κανόνες του πολιτιακού μας χάρτη, δηλαδή οι κανόνες λειτουργίας της δημοκρατίας μας. Άρα δεν μπορούν να αλλάζουν κάθε λίγο. Το δικό μας Σύνταγμα έχει χαρακτήρα αυστηρό και ανοιχτό, που σημαίνει αυστηρό είναι όσον αφορά την δυσκολία
της αναθεώρησής του. Δεν αναθεωρείται σε μία βουλή, σε μία περίοδο, μεσολαβή η λαϊκή εντολή. Και δεύτερον, είναι ανοιχτό για να μην είναι δίσκαμπτο, δηλαδή να μπορεί να προσαρμόζεται στις ευρωπαϊκές και τις διεθνείς εξελίξεις, διότι ως γνωστόν ο νομοθέτης συνήθως ξεπερνιέται την επόμενη μέρα ψήφισης ενός νόμου. Πολύ δε περισσότερο συνταγματικός νομοθέτης, γιατί η ιστορία τρέχει γρήγορα και δεν μπορούν οι νόμοι να παρακολουθήσουν τις εξελίξεις, προσαρμόζονται σε αυτές. Άρα θα πρέπει το Σύνταγμα να βάζει τις βασικές αρχές, αξίες και κανόνες, οι οποίες δεν είναι ανάγκη να μεταβάλλονται όταν έχουμε εξελίξεις πολιτικές ή άλλες. Δηλαδή, οι εξελίξεις τρέχουν με ρυθμούς πάρα πολύ έντονους και δεν ξέρουμε αν τώρα που μιλάμε, μετά από μερικές μέρες, θα έχουμε εξελίξει το μέτωπο της Συρίας με την Τουρκία, τι θα γίνει στην Ευρώπη, τι γίνεται με τους μετανάστες, με τους πρόσφυγες. Όλα αυτά, επειδή είπατε ότι διαμορφώνουν στην ουσία την ταυτότητα του Συντάγματος, που είναι και μια πολιτιστική παρακαταθήκη και δηλώνουν και την ταυτότητά μας, θα επηρεάσουν σε ένα σημαντικό βαθμό και αυτές τις συζητήσεις που θα γίνουν στις 12 συνεδριάσεις της Επιτροπής. Αναφυσβήτητα επηρεάζεται το πρώτο κομμάτι του Συντάγματος από αυτού του είδους τις εξελίξεις, που είναι η προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Διότι μέσα από αυτές τις εξελίξεις επαναπροσδιορίζεται ο πυρήνας της προστασίας, ποια άρθρα δηλαδή πρέπει να προστατεύουν τους Έλληνες πολίτες και ποια τον άνθρωπο. Έχουμε μια τέτοια ομαδοποίηση μες στο Σύνταγμα. Δεν νομίζω ότι μπορούν να επηρεάσουν τόσο πολύ τους κανόνες λειτουργίας δημοκρατίας μας, γιατί αυτή είναι σταθερή. Έτσι. Σε κάθε περίπτωση όμως υπάρχουν νέα προβλήματα ή νέα επιτεύγματα που δεν μπορεί το Σύνταγμα να τα αγνοεί. Θυμάμαι, ας πούμε, στην αναθεώρηση του 2001 είχαμε θεσπίσει ως δικαίωμα την ισότητα στην πρόσβαση όσον αφορά το ψηφιακό περιβάλλον. Γιατί το κάναμε αυτό? Διότι θέλαμε πιο εμφατικά να προστατεύσουμε τον πυρήνα του ανθρώπινου δικαιώματος από τις τεχνολογικές εξελίξεις. Δηλαδή, η μισή Ελλάδα δεν είχε πρόσβαση στο ίντερνετ, πρώτον. Αλλά όταν πας να μιλήσεις για ψηφιακό κράτος, δεν μπορείς να αποκλείσεις τη μισή Ελλάδα. Πρέπει να βρεις τρόπο να λύσεις αυτό το πρόβλημα. Δεύτερον, έλλειψη ψηφιακής πρόσβασης δεν σημαίνει μόνο ότι δεν έχω πρόσβαση στο ίντερνετ, μπορεί να σημαίνει ότι δεν έχω λεφτά να αγοράσω έναν υπολογιστή. Είμαι άπορος. Ή μπορεί να σημαίνει έχω λεφτά να αγοράσω τον υπολογιστή μου, να έχω πρόσβαση σε μια οπτική ή σε ένα WiFi, αλλά δεν έχω τη γνώση να διαχειριστώ τη νέα τεχνολογία. Και αυτός ο ψηφιακός αναλφαβητισμός θίγει την ισότητα στην πρόσβαση. Αυτό όλο δεν μπορούσε να περιγραφεί από κανόνες που γεννήθηκαν τις προηγούμενες δεκαετίες όταν δεν υπήρχε το ίντερνετ. Ήταν μια καινούρια ανάγκη. Και γι' αυτό μας οδήγησε τότε να θεσπίσουμε αντίστοιχο άρθρο. Ή για παράδειγμα η αναθεώρηση, η ερμηνευτική δήλωση που βάλαμε στο άρθρο 28 που μιλάει για την επικύρωση των διεθνών συμφωνιών της χώρας. Πολλές φορές δημιουργήθηκε πρόβλημα σύγκρουσης μεταξύ μιας ελληνικής συνταγματικής διάταξης και του ευρωπαϊκού δικαίου, είτε ήταν αυτό πρωτογενές είτε δευτερογενές. Εκεί λοιπόν, για να αποφευθεί αυτή η σύγκρουση και να εναρμονιστούμε στο ευρωπαϊκό περιβάλλον, μπήκε μια ερμηνευτική δήλωση τότε που έλεγε ότι θα πρέπει να ερμηνεύουμε με ευρωπαϊκό τρόπο σκέψης τις συνταγματικές μας διατάξεις, για να μην σπάσουν, δηλαδή να μην παραλυφθούν, να μην εγκαταληφθούν, να μην προσπεραστούν στην πράξη με αποτέλεσμα να ευτελιστούν, γιατί δεν θα ισχύουν. Έτσι λοιπόν ο ευρωπαϊκός τρόπος ερμηνείας που διευκολύνει στην ευρωπαϊκή εναρμόνιση είναι μια πλέον βασική αρχή του Συντάγματος. Αυτά είναι δύο παραδείγματα που δείχνουν με ποιον έξυπνο τρόπο ο ελληνικός συνταγματικός νομοθέτης προσαρμόζεται στο ευρωπαϊκό και το διεθνές περιβάλλον. Αν αξιολογούσατε σαν νομικός, σαν συνταγματολόγος και σαν άνθρωπος που έχει και την εμπειρία και σε επίπεδο διδακτικό στην Κύπρο, αλλά και όλα αυτά που συζητήσαμε για το Ευρωπαϊκό Σύνταγμα από την Ευρώπη, τι θα μεταφέρετε στις νέες γενιές που μας ακούνε? Γιατί έχετε και τρία παιδιά, είστε κοντά στους νέους ανθρώπους και πολλές φορές ακούμε να εκδηλώνεται μία αμφισβήτηση ως προς την ελληνική πολιτεία, ως προς την ελληνική δημοκρατία, στους νόμους, γιατί πολλές φορές η άγνοιά μας είναι αυτή που μας επιτρέπει να, εντός εισαγωγικών, να είμαστε επικριτικοί απέναντι σε σημεία και της ταυτότητας και της ιστορίας μας, και ένα κομμάτι αυτών σίγουρα είναι και το Σύνταγμα. Τι θα λέγατε στα νέα παιδιά σε σχέση με το Ελληνικό Σύνταγμα και τους νόμους και για αυτή τη διαδικασία που γίνεται αυτή τη στιγμή, που ξεκινάει στην ουσία στην Ελληνική Βουλή? Κοιτάξτε, πρώτα απ' όλα νομίζω ότι η μημάθεια πολλές φορές είναι πιο επικίνδυνη από την αμάθεια. Διότι όταν έχεις επίγνωση της άγνοιάς σου, ξέρεις δηλαδή τι δεν ξέρεις, ρωτάς να τα μάθεις. Όταν νομίζεις λοιπόν ότι τα ξέρεις όλα, δεν μαθαίνεις ποτέ τίποτα.
ή τα μαθαίνεις μισά. Και αυτό είναι πολύ επικίνδυνο. Το πρώτο πράγμα λοιπόν που εγώ έχω να πω στα παιδιά και το λέω και στους φοιτητές μου και στα ίδια μου τα παιδιά, είναι ότι η παιδεία, όχι η εκπαίδευση απλά, η παιδεία είναι η βάση πάνω στην οποία μπορεί να κτίσουν τη ζωή τους με επιτυχία. Διότι όσο γνωρίζουν σε βάθος κάποια πράγματα, όσο φιλοσοφούν κάποιες λύσεις, έχουν την δυνατότητα να κάνουν και τις σωστές επιλογές για τη ζωή τους. Δεν αρκεί μόνο κάποιος να παίρνει νέες δεξιότητες. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι να έχει και φιλοσοφία ζωής, να ξέρει να διαλέγει και να αποφασίζει για το μέλλον του. Να το πω με παράδειγμα. Έτσι. Επειδή μιλούμε και για παιδιά που έχουν ανησυχίες για το τι θα σπουδάσουν, τι δουλειά θα κάνουν στο μέλλον κτλ. Παραδείγματος χάρη στο σχολείο, όταν διαλέγουμε πόλη για φοιτητική ζωή ή διαλέγουμε επιστημονικό αντικείμενο με κριτήριο τη μόδα που πάνε και οι άλλοι συμμαθητές μας, μπορεί στην υπόλοιπη ζωή μας να είμαστε δυστυχισμένοι. Γιατί θα βρεθούμε να κάνουμε ένα επάγγελμα που δεν μας αρέσει, δεν μας εκφράζει ή δεν έχει επαγγελματική προοπτική πραγματική, δεν έχει εισόδημα δηλαδή. Άρα το κριτήριο με το οποίο κάποιο παιδί θα αποφασίσει τη ζωή του θα πρέπει να είναι πιο μακροπρόθεσμο. Αυτό είναι προϊόν της παιδείας. Άρα, κατά τη γνώμη μου, το ίδιο τώρα που συζητούμε και για τον καταστατικό χάρτη της χώρας, θα πρέπει να ενθαρρύνουμε η οποιαδήποτε απόφαση πάρθει να είναι μια απόφαση η οποία θα είναι διορατική και όσο το δυνατόν στρατηγική. Θα βλέπει δηλαδή τι έρχεται, όχι μόνο τι αφήνουμε πίσω. Τι παίρνουμε από το παρελθόν? Από το παρελθόν παίρνουμε την εμπειρία λαθών ή σωστών πραγμάτων που πρέπει να παραμείνουν όρθια και από το παρελθόν επίσης πρέπει να παίρνουμε και τη γνώση της ρίζας μας. Δηλαδή μερικά πράγματα μέσα στο Σύνταγμα που είναι παράδοση πρέπει να τα διατηρήσουμε γιατί αυτά θα μας επιτρέψουν να επιβιώνουμε. Ένα δέντρο άμα του κόψει τη ρίζα ξεραίνεται. Υπάρχουν ιδιαιτερότητες του ελληνικού πολιτισμού που αποτυπώνονται στο Σύνταγμα. Θα σας πω μία από αυτές. Είναι ο σεβασμός του Άββατο στο Άγιο Όρος. Με την σύγχρονη ευρωπαϊκή λογική ισότητα αντρών και γυναικών, θα έπρεπε να επιτρέπει και τις γυναίκες να πάνε εκεί. Αυτό όμως επειδή είναι μία παράδοση που καλλιεργήθηκε μέσα στην ιστορία, προστατεύεται χωρίς να θεωρείται ότι θίγεται η αρχή της ισότητος. Εξάλλου είναι αυτοδιοικούμενο το Άγιο Όρος. Είναι και αυτοδιοικούμενο, δεν εξαρτάται από την κεντρική κυβέρνηση. Είναι ένα παράδειγμα εθνικής, θα έλεγα, ιδιαιτερότητος. Επίσης υπάρχουν κείμενα, παραδείγματος χάρη εκκλησιαστικά, μια και μιλούμε για το συγκεκριμένο ζήτημα, όπως η Πράξη 28, που βάζουν συνοδικούς κανόνες στη σχέση των εκκλησιών, τα οποία έχουν αναχθεί σε επίπεδο συντάγματος, διότι ορίζουν τον τρόπο λειτουργίας όχι μόνο της εκκλησίας, αλλά και τη σχέση εκκλησίας-κράτους. Η Ελλάδα είναι ταυτισμένη σε αυτό το βαθμό με την εκκλησία της, διότι ο ελληνικός πολιτισμός και κυρίως η ελληνική γλώσσα συντηρήθηκαν τα χρόνια της πολύχρονης σκλαβιάς μέσα από τα εκκλησιαστικά κείμενα. Και βεβαίως οι πρωταγωνιστές της απελευθέρωσης ήταν και από το χώρο της κοινωνίας αλλά και από το χώρο της εκκλησίας. Έτσι λοιπόν έχουμε μια συμπόρευση για αρκετούς αιώνες, την οποία δεν μπορεί να αγνοήσει κανείς την εξέλιξη ενός συνταγματικού κειμένου που το αποτυπώνει όλο αυτό έτσι ανάγλυφα. Δηλαδή το ουδετερόθρησκο κράτος ενδεχομένως να κολλάει στη Γαλλία που είναι διαφορετική ιστορία της. Στην Ελλάδα θέλεις τη θρησκευτική ελευθερία, θες την άνεξη θρησκεία, το σεβασμό δηλαδή στα άλλα δόγματα, αλλά και την πεποίθηση ότι η δική σου παράδοση είναι εδώ και πρέπει να συντηρηθεί γιατί αυτή είναι η ρίζα σου. Φίλοι ακροατές, φίλες ακροάτριες του Διάβλου, είστε πάντα συντονισμένοι στους 92,4 στα FM. Ξεφυλίζουμε μαζί τις σελίδες ραδιοφώνου συντροφιά με τον βουλευτή Νομού Ροδόπης και πρόεδρο της Επιτροπής Αναθεώρησης του Ελληνικού Συντάγματος, τον κύριο Ευρυπίδη Στυλιανίδη. Συζητήσαμε για την Επιτροπή, για το Ελληνικό Σύνταγμα, για την παιδεία. Υπάρχει όμως και μια άλλη ενδιαφέρουσα πρόταση που θα ήθελα να δούμε, κύριε Στυλιανίδη, αξιοποιώντας την παρουσία σας εδώ. Είναι μια πολύ σημαντική πρόταση για την περιοχή μας, που έρχεται από την πλευρά σας και αφορά σε μια συνεδρίαση που ζητήσατε να είναι ανοιχτή, να είναι από την Επιτροπή Απόδημου Ελληνισμού και να συνδεθεί με την περιοχή μας, με τη Θράκη, με τον Εορτασμό των Ελευθερίων και να γίνει το Μάιο. Ναι. Κοιτάξτε, κάτι έχω στο πίσω μέρος του μυαλού μου και το κάνω αυτό. Δεν είναι μόνο μια κίνηση εντυπωσιασμού, αλλά θέλω να έχει και ουσία.
όντως πρότεινα στην Επιτροπή Ελληνισμού της Διασποράς την υιοθέτηση της πρότασης να κάνουμε μια ανοιχτή συνεδρία στην Κομοτηνή το μήνα που θα γιορτάζονται εδώ τα 100 χρόνια από την ενσωμάτωση της Θράκης στον Εθνικό Κορμό. Θεωρώ ότι είναι κορυφαία στιγμή. Θα έλεγα είναι ένα ενδιάμεσο σκαλοπάτι πριν τον εορτασμό των 200 ετών από την Ελληνική Επανάσταση του 1821 που θα γίνει το 2021. Το 2020 να στρέψουμε τα φώτα της δημοσιότητας στη Θράκη και να αναδείξουμε τις τρεις πτυχές της υπόστασής μας, δηλαδή την πνευματική που αυτό το κάνει η Εκκλησία, την ιστορικοπολιτική που πρέπει να το κάνει η αυτοδιοίκηση και την πολιτική, δηλαδή τον σχεδιασμό του μέλλοντος που αυτό κατά τη γνώμη μου πρέπει να το κάνει το κοινοβούλιο με το πανεπιστήμιο. Στο κομμάτι λοιπόν που με αφορά, στο κομμάτι της πολιτικής δράσης για την Θράκη του μέλλοντος, ζήτησα από την Επιτροπή να συνεδριάσει ανοιχτά εδώ, να συνδιοργανώσει μαζί με το Πανεπιστήμιο κάποιες εκδηλώσεις που θα προβάλλουν όχι μόνο την ιστορία αλλά και τις δυνατότητες της περιοχής, να φέρει σε επαφή ως αρμόδια Επιτροπή τον Οικουμενικό Ελληνισμό με τη Θράκη. Μέσα στον Οικουμενικό Ελληνισμό μπορούμε να βρούμε λαμπρά μυαλά σε όλα τα πλάτη και τα μήκη του πλανήτη που θα μπορέσουν να μιλήσουν και να αναδείξουν με το δικό τους τρόπο, ανάλογα με την ειδικότητά τους, την περιοχή μας και τις δυνατότητές της. Και βεβαίως μπορούν επίσης να αποτελέσουν αυτά τα άτομα είτε γέφυρες, είτε οι ίδιοι να είναι επενδυτές στο μέλλον στην περιοχή. Διότι όταν φέρεις έναν επιτυχημένο Ελληνοαμερικανό επιχειρηματία ή Ελληνοαυστραλό επιχειρηματία και του αναδείξεις κάποια κίνητρα που διαθέτει αυτή η περιοχή για να μπορέσει να έρθει να επενδύσει εδώ, μπορεί σιγά σιγά να χτίσει το προφίλ ενός ιδανικού επενδυτικού προορισμού, αρκεί να ξέρεις να το φιλοτεχνήσει σωστά. Η συνεδρία της Επιτροπής μπορεί να καλέσει εδώ κάποιες τέτοιες προσωπικότητες αν μας ενδιαφέρει. Σε κάθε περίπτωση η συνεδρία μπορεί να ακούσει τις απόψεις για την περιοχή μας όπως τις πιστεύει η τοπική κοινότητα εδώ δια των φορέων της. Και σε κάθε περίπτωση επίσης στο τέλος μπορεί να αποφασίσει και να προτείνει στην Ολομέλεια τη σύσταση μιας διακομματικής επιτροπής για την ανάδειξη και την ανάπτυξη της περιοχής μας, σαν αυτή που είχε γίνει κάποτε από την Οικουμενική Κυβέρνηση το 1990, η οποία αποτέλεσε και τον οδικό χάρτη των πολιτικών που ακολουθήθηκαν τη δεκαετία του 90 και σε ένα βαθμό και την δεκαετία του 2000. Έτσι το βλέπω και θέλω, αν κάτι στοχεύσουμε να κάνουμε, να είναι αυτή η απόφαση να υιοθετηθεί εδώ και μετά να πάρει σάρκα και οστά. Μου δίνετε την αίσθηση, κύριε Στυλιανίδη, ότι παράλληλα με αυτή την προοπτική που δημιουργείται για επιχειρηματική δραστηριότητα στην περιοχή, το οποίο μας ενδιαφέρει πάρα πολύ, γιατί είναι γνωστά τα προβλήματα με την ανεργία και την απομάκρυνση μεγάλου μέρους του πληθυσμού και όχι μόνο των νέων προς αναζήτηση εργασίας, ειδικά από τα μέλη της μειονότητας και τους αγρότες. Μου δίνετε την αίσθηση ότι θέλετε να δημιουργήσετε, αν μπορούμε να πούμε την έκφραση, μια βάση ανθρώπινων δεδομένων, δηλαδή να αρχίσετε να συγκεντρώνετε με αφετηρία την Θράκη Έλληνες της Διασποράς που ζουν, που δημιουργούν, ο καθένας στον τομέα του μπορεί να προσφέρει όχι μόνο σε επιχειρηματικό επίπεδο, είναι και ο πολιτισμός, είναι η παιδεία και το πανεπιστήμιο, σαφώς, που θα μπορέσουν να ενωθούν για να δούμε τις δυνάμεις μας. Εκείνοι είναι εκεί που είναι, εμείς είμαστε εδώ που είμαστε. Οι συνεργασίες εξάλλου στην εποχή της παγκοσμιοποίησης και της ψηφιακής εποχής δεν απαιτούν τη χωρική συνύπαρξη ανθρώπων. Μπορούν να συνεργάζονται κάλλιστα οι άνθρωποι όντας σε διαφορετικά σημεία του πλανήτη. Και νομίζω ότι και σημειολογικά το να ξεκινήσει αυτό από τη Θράκη, που είναι ένα σταυροδρόμι όχι μόνο πολιτισμών, είναι και ένα γεωγραφικό σταυροδρόμι μεταξύ Βουλγαρίας και Τουρκίας. Σίγουρα. Θετική συζήτηση. Είναι πολύ καλή σαν ιδέα πάντως. Με στόχο την ανάδειξη των πλεονεκτημάτων της και βεβαίως από εκεί και μετά, εάν φιλοτεχνήσουμε σωστά το χάρτη της περιοχής και τον αναδείξουμε, πιστεύω ότι θα προκαλέσουμε και το ενδιαφέρον. Και το επενδυτικό ενδιαφέρον, αλλά και το ενδιαφέρον κάποιων να προβάλλουν την ιστορία και τον πολιτισμό της περιοχής, που είναι πολύ σημαντικό γι' αυτό. Εδώ όμως θα ερχόταν κάποιος να σκεφτεί το εξής, ότι πολλές φορές γίνονται καλές συναντήσεις. Υπάρχουν εξαιρετικές ιδέες, αλλά από εκεί και πέρα κάπου τα πράγματα σταματούν. Δηλαδή, θα βοηθούσε το να γίνει ενδεχομένως μια δομή στη Θράκη, γιατί όχι, που θα μπορούσε να συνδέει αυτούς τους ανθρώπους, γιατί είπαμε, ναι, μεν ψηφιακή εποχή επικοινωνούμε μακριά ο ένας από τον άλλον και συνεργαζόμαστε, αλλά κάποιες φορές χρειάζεται κάποιος να τα συντονίζει όλα αυτά. Το ταγκό θέλει δύο. Δηλαδή,
όταν κάνεις μια πάσα στην περιοχή σου, πρέπει και η περιοχή σου να έχει τα αντανακλαστικά να την αξιοποιήσει. Δηλαδή, το να φέρεις εδώ, παραδείγματος χάρη, έναν ομογενή επενδυτή και να μην τον εξυπηρετήσουν, να μην τον αγκαλιάσουν, να μην τον πείσουν, ή το να κάνεις μια κίνηση ανάδειξης και να μην ανταποκριθεί η τοπική κοινωνία, δεν θα κάνουμε τίποτα. Εγώ αυτή τη στιγμή κάνω αξιοποίηση των εργαλείων που έχω ως βουλευτής. Και τι καλύτερο μπορούσα να κάνω από να αναστρέψω το ενδιαφέρον του κοινοβουλίου προς τα δω. Τώρα από εδώ και πέρα η τοπική αυτοδιοίκηση, η τοπική εκκλησία, να πω, έχοντας συζητήσει με τον Σεβασμιότατο, έχει ήδη κάνει μια κίνηση εντυπωσιακή. Επέτυχε να έρθει στην Κομωτινή για προσκύνημα το Άξιο Νεστή. Είναι η τρίτη φορά που θα βγει από το Άγιο Όρος, μετά την Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη. Και ενδεχομένως εδώ σε αυτές τις τελετές να έχουμε την ευκαιρία να φιλοξενήσουμε την πνευματική ηγεσία του τόπου. Δηλαδή τον Πατριάρχη, ξέρω εγώ, τον Αρχιεπίσκοπο, τους συνοδικούς. Για την Εκκλησία είναι πολύ σημαντικό και για τους πιστούς είναι πολύ σημαντικό. Και αν με επιτρέπετε, στις κατασκηνώσεις που θα λειτουργήσουν, έχουν ξεκινήσει τη λειτουργία τους φέτος, που θα ξεκινήσουν την ερχόμενη χρονιά, αφού του γίνει και η τελετή υποδοχής της εικόνας, μαθαίνουμε μάλιστα ότι και η εκκλησία που έχει γίνει στις κατασκηνώσεις ενδέχεται να πάρει και το όνομα της εικόνας Άξιο Νεστή. Δίνει πάντως η συγκεκριμένη κατασκηνώση τη δυνατότητα φιλοξενίας προσώπων. Επομένως, ακουμπάει σε αυτό που λέτε. Υπάρχουν όμως και άλλες κατασκηνώσεις στην περιοχή που είχατε δημιουργήσει. Επομένως, έρχεται να αγκαλιάσει το ένα ζήτημα και μια υποδομή την άλλη. Εγώ δεν μπαίνω σε λεπτομέρειες. Πιστεύω ότι η Εκκλησία κάνει καλά τον προγραμματισμό της. Θα πρέπει η αυτοδιοίκηση λίγο να βιαστεί. Δηλαδή, κατά τη γνώμη μου, θα πρέπει οπωσδήποτε περιφέρεια και δήμοι να συστήσουν μια οργανωτική επιτροπή και να κοιτάξουν τι καλύτερο μπορούν να κάνουν ενώπιση των ελευθερίων. Το κοινοβούλιο έχει πάρει την απόφασή του. Κάποια στιγμή θα ζητήσω από τον πρόεδρο, ο οποίος είναι καλός φίλος, ο βουλευτής Θεσσαλονίκης, ο Σάββας ο Αναστασιάδης, είναι και ποντιακής καταγωγής, έχει δεσμούς και με την περιοχή μας. Θα ζητήσω να συντονιστεί με το Πανεπιστήμιο για να μπορέσουμε να δούμε στο πλαίσιο αυτής της ανοιχτής συνεδρίας τι μπορεί να αποκομίσουμε ωφέλιμο για την περιοχή. Πρόταση που έκανα ήδη με επιστολή μου είναι να γίνουν εδώ βραβεύσεις κάποιων διακεκριμένων φιλελλήνων ή Ελλήνων της Διασποράς για να τους συνδέσουμε με την περιοχή για αυτά που προσέφεραν ή για αυτά που έχουν την πρόθεση να προσφέρουν στην περιοχή της Τράκης. Υπάρχουν μια σειρά από προτάσεις. Δηλαδή, θα μπορούσε μία απόφαση να είναι να ζητήσουμε από το Υπουργείο Παιδείας να επεκτείνει την αναφορά στην ιστορία, τη διδασκόμενη ιστορία, στην συνεισφορά των Θρακών ή στον πολιτισμό των Θρακών. Υπάρχουν πολλά πράγματα που μπορούμε να πούμε. Δεν θα χαθούμε τώρα σε λεπτομέρειες. Έχουμε μία ευκαιρία μπροστά μας να αναδείξουμε κάποια στοιχεία. Και αυτό να γίνει επαιτειακά την ημέρα που συνδέθηκε η περιοχή με την Μητρόπολη, με την Πατρίδα. Μία πρώτη κουβέντα που είχαμε εκ προσώπους Πρετανικής Αρχής ήταν να εξετάσει το Πανεπιστήμιο αν μπορεί να διαμορφώσει υλικό μιας έκθεσης με οπτικο-ακουστικό υλικό, το οποίο θα μπορούσε να ταξιδέψει στη συνέχεια είτε στη Βουλή των Ελλήνων είτε στο εξωτερικό, στις ελληνικές κοινότητες, για να προβάλλει την ιστορία της περιοχής. Ξέρετε, όταν πηγαίνω στο εξωτερικό, στις Ηνωμένες Πολιτείες, στην Ευρώπη, όπου έχω βρεθεί κατά καιρούς με υπουργική ιδιότητα ή όχι, τους λες τα μεγάλα θέματα του ελληνισμού, σου λένε βεβαίως το κυπριακό, σου λένε το βορειοϋπηρετικό, σου λένε τα ελληνοτουρκικά, σου λένε τις σχέσεις με τα Σκόπια, το μακεδονικό. Την Θράκη όμως ως ενότητα, όχι αρνητικά, όχι ως πρόβλημα, αλλά ως ευκαιρία, δεν την έχουν μέσα στην ατζέντα. Γιατί ενδεχομένως στις συγκεκριμένες κοινότητες δεν έχουν υπάρξει Θρακιώτες που θα ευαισθητοποιήσουν για την ανάγκη ανάδειξης της ανοιχτής κοινωνίας που χτίσαμε εδώ ή για την ανάγκη αναπτυξιακής θωράκισης ή δημογραφικής θωράκισης περιοχής. Αυτό λοιπόν το κενό θα πρέπει να καλυφθεί με θετικό τρόπο. Και νομίζω ότι δίνεται μια πρώτη τάξη ευκαιρία να το κάνουμε αυτό τώρα με τον εορτασμό των 100 χρόνων. Νομίζω ότι μας ακούνε αυτή τη στιγμή οι άτομα και από την αυτοδιοίκηση, πετάτε το γάντι στην ουσία, ναι. Και είναι μια ευκαιρία για όλους από εκεί και πέρα και για συλλόγους και για φορείς συνολικά, όχι μόνο για αυτοδιοικητικούς, να καταλάβουν ότι όταν έρθουν αυτοί οι άνθρωποι εδώ, από σήμερα μέχρι τότε τα πράγματα πρέπει να ξεκινήσουν να ετοιμάζονται πάνω σε μια είναι πολύ συγκεκριμένη βάση. Ήδη. Δηλαδή δεν έχουμε χρόνο. Θα σας θυμίσω κάτι. Το 1990 ήταν η πρώτη φορά που αποφασίστηκε διακομματική επιτροπή της Βουλής. Το επόμενο βήμα ήταν η μελέτη της Ακαδημίας Αθηνών. Το επόμενο βήμα ήταν ο ορισμός συντονιστή για την διυπουργική συνεργασία.
όπου είχε μπει τότε η υφυπουργός κυρία Τσουδερού. Το επόμενο βήμα ήταν η διοργάνωση της αμφικτιονίας. Τι ήταν η αμφικτιονία? Νέοι Έλληνες ή ξένοι επενδυτές που θα ενθαρρύνονταν από την πολιτεία να έρθουν στη Θράκη. Το επόμενο βήμα ήταν ο αναπτυξιακός τόμος που τους έδινε κίνητρα. Και το επόμενο βήμα ήταν να έρθουν να κάνουν τις επενδύσεις. Δηλαδή μία σειρά από επενδύσεις. Ο Όμιλος Λαναρά τότε που είχε έρθει, η Φάνκο, η Σέλμαν, λέω για τον ομό μας, στην Ξάνθη αντιστοίχως η Ντιάνα. Μία σειρά από βιομηχανίες ήρθαν και αναπτύχθηκαν στην περιοχή γιατί έβλεπαν εθνικό ενδιαφέρον, διακομματική στήριξη και προοπτική. Και βιομηχανικές πράγματα... περιοχές βέβαια. Βεβαίως. Ήταν πολύ πιο δύσκολα τα πράγματα τότε. Τώρα νομίζω που έχουμε ανοιχτά σύνορα και γυρνιάζουμε και με ευρωπαϊκή ενδοχώρα και με μια δυναμική τουρκική αγορά δίπλα μας, νομίζω ότι μπορούμε πολύ περισσότερα επιχειρήματα να έχουμε. Αρκεί να έχουμε τη θέληση και να διαμορφώσουμε και το αντίστοιχο πλαίσιο. Σε αυτό που λέτε έχετε δίκιο, γιατί αυτές οι μονάδες που αναφέρατε είναι μονάδες που κλείσανε κιόλας. Και έχουν τότε μείνει. Ήταν. Και ναι. Κλείσανε όταν σταμάτησε να υπάρχει το ενδιαφέρον. Έτσι. Και έχουμε δει να μένουν πολύ λίγες και οι οποίες ελπίζουμε κάποια στιγμή, έχουμε συζητήσει και προεκλογικά, τον αν υπήρχε δυνατότητα να στηριχτούν ή με διαφορετικά φορολογικά κίνητρα ή με διαφορετικές υποδομές για να μπορέσουν να παραμείνουν στην περιοχή. Εγώ θέλω να σας πω ότι για πρώτη φορά βλέπω θετική κινητικότητα. Εκτός από την επέκταση της Φαρματέν που είναι πολύ σημαντική γιατί θα δημιουργήσει και θέσεις εργασίας και είναι και σημαντική και για τη χώρα, έχουμε ξανά κινητικότητα στην υπόθεση της Σέλμαν, υπάρχει επενδυτής που ενδιαφέρεται, και έχουμε επίσης και κινητικότητα σε μικρότερες μονάδες οι οποίες προσδοκούν τη στήριξη πολιτείας για να μπορέσουν σιγά σιγά να αναπτύσσονται, να αρχίσουν να αναπτύσσονται. Δηλαδή αυτοί που άντεξαν νομίζω ότι τώρα έχουν δυνάμεις να δυναμώσουν. Αρκεί βέβαια να μην μας προλάβουν κάποιες εξελίξεις, γιατί η αλήθεια είναι τουλάχιστον ότι οι μικρομεσαίοι έχουν φύγει στη Βουλγαρία σε πολύ μεγάλο βαθμό. Φαίνεται και από τα στοιχεία της εφορίας, στην εφορία από τη ΔΟΗ να πάρει κάποιος, βλέπει ότι υπάρχει μια άτακτη φυγή, γιατί η φορολογία στην Ελλάδα δεν είναι φιλική, αντίθετα είναι εχθρική προς τους επιχειρηματίες, οι οποίοι και με ανακοινώσεις του ΣΕΒ περιμένουν από τη σημερινή κυβέρνηση, κύριε Στυλιανίδη, μια πιο φιλοεπιχειρηματική, εννοείται, συμπεριφορά και πολιτική. Ήδη οι εξαγγελίες που έκανε ο Πρωθυπουργός στη Θεσσαλονίκη και αμέσως μετά θεσμοθέτηση των σχετικών νομοσχεδίων δείχνει ότι προς αυτή την κατεύθυνση κινούμεθα. Και πιστεύω ότι σύντομα και στον χώρο της οικοδομής και στον χώρο του ΦΠΑ και στον χώρο του φόρου εισοδήματος των εταιριών θα έχουμε και αποτελέσματα καλά. Επειδή είπατε οικοδομή, είδαμε ότι το εξοικονομώ το 2 ότι μέσα σε χρόνο ΔΕΤΕ στην ουσία είχε κάποια προβλήματα, ναι. στο μηχανογραφικό είχε κάποια προβλήματα αλλά ξεπεράστηκαν. Εκτιμώ, επειδή αντιμετώπισα εδώ αυτές τις μέρες, ξέρετε, κάθε Σαββατοκύριακο που είμαι εδώ το χωρίζω σε τρία κεφάλαια. Το πρώτο κεφάλαιο είναι να παρακολουθώ τις εκδηλώσεις όπου μπορώ να είμαι παρόν. Το δεύτερο είναι να βλέπω θεσμικούς φορείς και το τρίτο να βλέπω πολίτες. Στο κομμάτι λοιπόν του εξοικονομώ εισέπραξα μία έτσι δυσκολία να καταλάβουν τι ακριβώς συμβαίνει. Θέλω λοιπόν να πω ότι προφανώς κάποιοι που υποβάλλανε αίτηση ηλεκτρονικά και είδανε στην αρχή ότι έγινε αποδεκτή η αίτηση τους και όλα καλά, στη συνέχεια βρεθήκαν πιο πίσω στη σειρά και τους πέταξε το σύστημα έξω, γιατί η σύγκριση των προτάσεων γίνεται μετά και πολλές φορές δεν φαίνεται από την αρχή ποιος είναι αυτός ο οποίος εγκρίνεται και ποιος είναι αυτός ο οποίος απορρίπτεται. Και δημιουργούνται παρεξηγήσεις. Αλλά αυτά τα θέματα λύνονται τα τεχνικά τώρα και θα προχωρήσει η ιστορία. Με αφορμή την παρουσία σας στο στούντιο του Διάβλου, κύριε Στυλιανίδη, να δούμε λίγο το κομμάτι των ζητημάτων που σας θέτουν εφορείς της περιοχής σε σχέση με τα προβλήματα, αλλά ενδεχομένως και το σχεδιασμό που έχουν. Ναι. Γιατί αν δεν υπάρχουν οράματα, νομίζω ότι είστε στην κατάλληλη θέση αυτή τη στιγμή να συνδιαμορφώσετε οράματα με τον κόσμο της περιοχής. Αυτό κάνουμε. Γιατί ουσιαστικά δεν έχουμε πάρα πολλές ευκαιρίες. Αυτή η επαφή δεν είναι μόνο τα οράματα, είναι και η επίλυση βασικών ζωτικών ζητημάτων του κάθε επαγγελματικού κλάδου. Λοιπόν, αυτό το Σαββατοκύριακο είχα τρεις, θα έλεγα, σημαντικές επαφές με συλλογικά σχήματα. Το ένα αφορούσε τη ΔΕΗ. Ήταν μια ομάδα οι εργαζόμενοι στο εργοστάσιο της ΔΕΗ και μια άλλη ομάδα ήταν οι εργαζόμενοι στις υπηρεσίες της ΔΕΗ.
Το δεύτερο, τους συμβολιογράφους της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης που έχουν ζητήματα σχετικά με το κτηματολόγιο. Και το υποθηκό φυλακείο και την αιματαβατική περίοδο στην ουσία στην οποία είμαστε. Και το τρίτο ήταν η αστυνομική, η αστυφύλακη της περιοχής. Με τα ζητήματα που αντιμετωπίζουν και αυτοί όσον αφορά τώρα τις ανακατατάξεις που γίνονται, το μεταναστευτικό, την εγκληματικότητα και όλα αυτά. Συμπεράσματα. Στο κομμάτι ενέργεια φαίνεται ότι δρομολογείται κάποια ιδιωτική επένδυση μεγάλη στην παραγωγή ενέργειας δίπλα στο μεγάλο εργοστάσιο. Και υπάρχει και αίτημα όμως του εργοστασίου μας εδώ, μήπως δημιουργηθεί μια δεύτερη μονάδα. Τι θα προτάξει η πολιτεία, ακόμα δεν είμαι σε θέση να το ξέρω. Πάντως κινητικότητα θετική υπάρχει και από τον ιδιωτικό τομέα για τη δημιουργία ανάλογου εργοστασίου, που σημαίνει και θέσεις εργασίας και ενεργειακή επάρκεια για την περιοχή. Επομένως, αυτό σημαίνει ότι δεν θα υπάρχει κίνδυνος να απομακρυνθούν εργαζόμενοι αυτή τη στιγμή που σε είναι σε καμία περίπτωση. Νομίζω ότι οι εργαζόμενοι του εργοστασίου έχουν διασφαλιστεί και νομίζω ότι θα δημιουργηθούν και πρόσθετες θέσεις εργασίας και μέσα στην ΔΕΗ των υπηρεσιών, δηλαδή όχι στην παραγωγή, αλλά και γενικότερα στην περιοχή, ενδεχομένως από ιδιωτικές ή δημόσιες επενδύσεις που θα γίνουν σε αυτόν τον τομέα. Δεύτερη ενότητα, σας είπα, συμβολιογράφη. Εκεί έχουμε ζήτημα όσον αφορά το κλείσιμο της προθεσμίας για το κτηματολόγιο, κυρίως στο Δήμο Αιγύρου, όπου κάνω προσπάθειες να διευθετηθεί νομικά, διότι επειδή έχουν κλείσει οι προθεσμίες ακόμα και για ενστάσεις και για δικαστικές διεκδικήσεις, πολλοί που πάρα αυτά έμειναν ανενημέρωτοι και άπραγοι, κινδυνεύουν να χάσουν την κυριότητά τους, όπως προβλέπει ο νόμος. Εκεί λοιπόν γίνεται μια προσπάθεια να δούμε μήπως γενικότερα μπορεί να αντιμετωπιστεί αυτό το θέμα με άλλες παρατάσεις. Όσον αφορά το κομμάτι της τρέχουσας υλοποίησης του κτηματολογίου σε άλλες περιοχές του Δήμου Μαρόνιας ή Κομωτινής, εκεί έχουμε πετύχει με παρέμβασή μας σε συνεργασία με τον Συμβολιογραφικό Σύλλογο μία παράταση μέχρι τέλος Οκτωβρίου. Πρέπει οι πολίτες να την ξέρουν, να κάνουν ό,τι πρέπει να κάνουν για να μην χρειαστεί να πάρουμε και ακόμα λίγο παράταση όπως προβλέπει ο νόμος. Σε σχέση με τους αστυφύλακες, είναι κοινό πλέον, κοινό στόχος, κοινή επιδίωξη να προσπαθήσουμε να στελεχώσουμε ακόμα πιο δυνατά την φύλαξη τη συνοριακή, δηλαδή τη δίωδο της Νυμφαίας, να καλύψουμε τα υπηρεσιακά κενά που δημιουργούνται στην περιοχή. Είναι θετικό το ότι θα έρθουν για εκπαίδευση εδώ οι 1.000 από τους 1.500 ειδικούς φρουρούς. Ξαναζωντανεύει η σχολή μας. Έχουν ήδη δαπανηθεί χρήματα και ολοκληρώνεται η ανάπλαση των κτηρίων που είχαν υποστεί ζημιές στο προηγούμενο διάστημα. Και βεβαίως υπάρχει και μια συνεχή συζήτηση με την τοπική εκπροσώπηση των αστυφυλάκων για να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε και πρακτικά ζητήματα έλλειψης και προσωπικού αλλά και υποδομών και εργαλείων που παρατηρήθηκε τα τελευταία χρόνια. Να υποθέσω ότι οι αστυνομικοί από την περιοχή που φύγαν αυτό το διάστημα στην Αθήνα, που έχουν γίνει αυτές οι καθαρίσεις, θα επιστρέψουν σύντομα στην βάση τους. Δεν μπορώ να σας το πω αυτό, διότι οι αποσπάσεις... Α, και ξέρω ότι είναι αλουνού. Οι αποσπάσεις που πήγανε, υπάρχουν και εκατοντάδες άλλα παιδιά που είναι στην Αθήνα και θέλουν να έρθουν εδώ. Δεν μπορούν να έρχονται πάντοτε οι ίδιοι. Πρέπει να υπάρχουν αντικειμενικά κριτήρια σε αυτούς που έρχονται και όχι ρουσφετολογικά, και βεβαίως οι καλύψεις αυτές θα γίνονται πάντοτε με βάση τις υπηρεσιακές ανάγκες. Η κεντρική επιδίωξη δική μου είναι στο μέλλον, όταν θα ξεπεράσουμε κάποια προβλήματα που υπάρχουν στο κέντρο αυτή τη στιγμή, να ενισχύσουμε και να καλύψουμε την τοπική αστυνομία και να καλύψουμε τα λειτουργικά οργανικά κενά, για να μην χρειάζεται να γίνεται αυτή η ταλαιπωρία. Αυτό όμως θέλει μια κλιμάκωση, δεν μπορεί να γίνει από την πρώτη στιγμή με τη μία. Θέλει μια συνεχή προσπάθεια. Ζήτημα σοβαρό τώρα, μια και μιλάμε γι' αυτό, κατά τη γνώμη μου, το κτηριακό του αστυνομικού τμήματος Σαπών, όπου εκεί υπάρχει αυτή τη στιγμή μια διαπραγμάτευση με τον Δήμο Σαπών, όπου του έχει παραχωρηθεί το καινούριο κτίριο της εφορίας. Μήπως γίνει συνεγκατάσταση εκεί, γιατί δεν είναι καλές οι συνθήκες του αστυνομικού τμήματος, είναι επικίνδυνες και για τους εργαζόμενους και για τους πολίτες. Και βεβαίως, εγώ έχω κάνει και μια καταγραφή των αναγκών σε υλικοτεχνική υποδομή. Θυμάστε ότι είχα κάνει μια μεσολάβηση πριν τις εκλογές για τα κράνη της ομάδας Δίας. Υπάρχουν και άλλα τέτοια κενά. Προσπαθώ να τα καλύψω είτε από το δημόσιο είτε από τον ιδιωτικό τομέα με παρεμβάσεις που κάνω για να μπορέσουν να στηριχθούν τα παιδιά εδώ να κάνουν τη δουλειά τους. Θέλω να συγχαρώ την αστυνομία για την επιτυχία που είχε στη δίωξη ναρκωτικών για δεύτερη φορά
μέσα σε λίγο χρονικό διάστημα. Αυτό δείχνει ότι κάποιοι κάνουν φιλότιμα τη δουλειά τους παρά τις αντίξωες συνθήκες και προστατεύουν την κοινωνία μας από τα ναρκωτικά. Κύριε Σιλιανή, θέλω να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για την παρουσία σας στο στούντιο του Διάβολου. Να είστε καλά. Καλή δύναμη στην Επιτροπή και στο έργο της. Σας περιμένουμε και με την ολοκλήρωση των 12 συνεδριάσεων. Δεν ξέρουμε βέβαια αν θα δοθεί και παράταση. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είμαστε καλά και θα χαιρόμαστε να είστε εδώ. Να είστε καλά.